Χριστός είπατε ότι και εσείς δεν θα συμμετάσχετε στο ταξίδι αυτό. Ούτε ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος στο ταξίδι αυτό. Όχι, ήταν μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ, του Σύνδεσμου Εξαγωγέων, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτό το ταξίδι. Και υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους δεν συμμετέχει. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες επιχειρηματικές αποστολές στην γειτονική χώρα και μόνοι μας και με την αιγίδα και με τη διαμεσολάβηση του Columbia University και του David Phillips, ο οποίος φέρνει κράτη τα οποία είναι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Το έχουμε κάνει λοιπόν επανειλημμένως. Δεν χρειαζόμαστε σήμερα να πάμε στη γειτονική χώρα με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι μία φιέστα και τίποτε περισσότερο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κωνσταντόπουλε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν πάτε γιατί. Ναι, ναι. Εάν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα πηγαίνατε? Κοιτάξτε, το ταξίδι γίνεται στα απόνερα και μετά από την συμφωνία των πρεσπών. Δεν γίνεται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού ταξιδιού. Μπορούσε να έχει γίνει στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης αυτής. Θα μπορούσε να γίνει εδώ και 4 χρόνια. Δεν έγινε. Γίνεται σε μια χρονική στιγμή. Εμείς τα προβλήματα... Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Έχουν γίνει... Δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα. Αστεία. Δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα. Ουδέποτε όταν έχει επισκεφθεί ένας πρωθυπουργός στα Σκόπια. Όταν επιχειρήσεις μας... Από τότε που συστάθηκε το κράτος στα βόρεια σύνορά μας. Όταν οι επιχειρήσεις μας έχουν τεράστια προβλήματα, οι μακεδονικές... Εμπάργκο είχαν επιβάλει ελληνικές κυβερνήσεις. Εκπροσωπώ κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους, όχι στα Σκόπια. Να πάμε τι να πουλήσουμε στα Σκόπια? Μακεδονικές πυριές, μακεδονικά μάρμαρα, μακεδονικά κρασιά. Τι να πουλήσουμε? Εμείς θέλουμε να τα πουλήσουμε αυτά στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα αυτά τα κράτη. Και ξέρετε τι απαντάνε στις επιχειρήσεις μας? Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζωή με μακεδονική επωνυμία 100 χρόνια, δεκαετίες, πριν καν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Και τις οποίες τις λένε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μακεδονική επωνυμία σας, επειδή υπάρχει κράτος δίπλα με το όνομα Μακεδονία, να συμφωνήσει πρώτα αυτό. Αυτά τα έγγραφα θα τα παρουσιάσουμε και σήμερα τα παρουσιάσαμε. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εμείς μάχες δίνουμε στις διεθνείς εκθέσεις, στις διεθνείς αγορές. Αυτό το πρόβλημα με τα μακεδονικά προϊόντα δεν υπήρχε πριν? Κοιτάξτε, το πρόβλημα υπήρχε σε ένα αλφα βαθμό και ελπίζαμε ότι θα λυθεί. Όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά σήμερα μας λένε ότι το επίσημο όνομα, το οποίο συμφώνησε και η Ελλάδα, είναι Βόρεια Μακεδονία. Εσείς είστε Ελλάδα. Γράφετε Made in Greece. Άρα υπήρχε για όποιον. Η επωνυμία σας, η μακεδονική επωνυμία σας δεν ισχύει πλέον. Το όνομά σας δεν ισχύει πλέον. Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του κράτους το οποίο εσείς αναγνωρίσατε. Να πάμε και στον κύριο Μερελή, Αλεξάνδρα μου. Δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μερελή. Κύριε Μερελή, δεν συμμετείχατε σε αυτή τη συνάντηση χθες των επιχειρηματιών εδώ της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής. Όπως επίσης είπατε ότι δεν θα συνέχει και δεν θα ταξιδέψετε και με τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς πήραμε μια απόφαση ως Διοικούς Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε και στην αποστολή φιέστα, θα μου επιτρέψετε να πω, του κυρίου Τσίπρα με κάποιους επιχειρηματίες από την Βόρεια Ελλάδα, καθώς πιστεύουμε ότι δεν θα επιφέρει κανένα, δεν είναι στα συμφέροντα της επιχειρηματικής κοινότητας, πόσο δε μάλλον της Ελλάδας, της πατρίδας μας και της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο ταξίδι θα αναδειχθεί, όπως είπα, σε μια φιέστα και θεωρώ ότι είναι και μια, αν θέλετε, είναι οξύμορο και βαθιά υποκριτικό να πιστεύει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και η κυβέρνηση ότι μέσω της οικονομικής διπλωματίας, μέσω των επενδύσεων και της οικονομικής διπλωματίας που θέλει να αναπτύξει, θα μπορέσει να, αν θέλετε, είναι σίγουρα, είναι σίγουρα επιχειρηματίας ο κύριος. Τον ηγεμονικό ρόλο, όπως είπε, δεν υπάρχει οικονομική διπλωματία στα Σκόπια. Αυτό δεν έγινε ούτε τη δεκαετία του 90 και του 2000. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μερελή. Τότε η Ελλάδα είχε... Να σας ρωτήσω κάτι. Μέλη του επιμελητηρίου, στο οποίο είσαστε εσείς μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, είχαν εμπορικές σχέσεις με μια χώρα με την οποία εμείς δεν την αναγνωρίζαμε. Γιατί είχε το όνομα Μακεδονία. Υπήρχαν επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνεργαζόντουσαν με τα Σκόπια. Είχαν εμπορική συμφωνία με τα Σκόπια.
Διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Το εμπάρκο ήταν χρόνια πριν. Χρόνια πριν, ναι, ναι. Τώρα δεν είχα. Όχι τώρα, πριν, για το πριν. Υπήρχε συμφωνία. Πριν από συμφωνήσεις. Και είχαν δισεκατομμυρίων στο συνεργασία με τη Υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι... Μεγάλος αριθμός, Γιώργο. Μεγάλος αριθμός επιχειρηματίων. Ή μικρός, δεν ξέρω αν είναι μεγάλος ή μικρός. Το 45% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Με μια χώρα η οποία λεγόταν Μακεδονία όμως. Όταν οι συμβάσεις ήταν εφήρων, δεν ήταν Μακεδονία. Εκείνη στα επίσημα χαρτιά που βάζανε. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέει η κυρία Τσαβέλα. Ναι, ναι. Το Μακεδονία υπάρχει μέσα στο φύρο. Αν γράφανε Μακεδονία, δεν είχε ισχύ η σύμβαση. Για να μας απαντήσετε, κύριε Μερελή. Να πούμε στο τυπικό. Παρακαλώ, κύριε Μερελή. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τώρα το θέμα της ονομασίας των σκοπίων και των προϊόντων, τέλος πάντων, που θα έχουν τον όρο Μακεδονία ή παράγωγα του όρου αυτού, θέλω λίγο να διευκρινίσουμε το εξής. Η Μακεδονία είναι μια περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας και, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, θα επικρατήσει, αν θέλετε, η εμπορική επωνυμία, τα εμπορικά σήματα που θα έχουν ως χώρα προέλευσης την Βόρειο Μακεδονία με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτή τη διαδικασία θα δοκιμαστούν ακόμη περισσότερο οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βιώνουν την δεκαετή κρίση, ας πούμε, έντονα, γιατί θα πρέπει να βρουν εκείνους τους τρόπους προκειμένου να κατοχυρώσουν την εμπορική τους επωνυμία και το εμπορικό